Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τη διοίκηση του σχολείου για την προσφορά της θέσης αυτής και βέβαια τον προκάτοχό μου, κύριο Αθανασόπουλο, ο οποίος φρόντισε για την ομαλή διαδοχή. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μία μικρή ανάμνηση, να θυμηθώ μερικά πράγματα. Πριν από 43 χρόνια είχα μια μεγάλη επιτυχία. Κατάφερα να εισαχθώ ως μαθητής στο Δημοτικό του Κολεγίου Αθηνών, κατόπιν εξετάσεων. Ήταν τότε η χρονιά των εγγενείων του Μποδοσακίου Διδακτηρίου. Θυμάμαι πάντα τον πρώτο δάσκαλο που γνώρισα κατά τις εισαγωγικές μου εξετάσεις. Θυμάμαι με πόση τρυφερότητα μας έδωσε το θέμα της έκθεσης, ώστε να μην μας τρομάξει. Ήμασταν παιδιά 5ης προς 6ης Δημοτικού. Στο τότε παιδικό μυαλό μου αντικατοπτρίστηκε η παιδαγωγική αξία του σχολείου. Από τότε έγιναν πολλά. Αποφύτησα το 1985, εργάστηκα στο πρόγραμμα ενηλίκων, προσλήφθηκα ως εκπαιδευτικός στο σχολείο μας το 1999, υπηρέτησα από διάφορες θέσεις όπως υπεύθυνος εργαστηρίων, MYP coordinator, υποδιευθύνης του Γυμνασίου του Κολεγίου Αθηνών, για να σας απευθύνομαι σήμερα ως γενικός συντονιστής των σχολικών μονάδων του ΕΕ. Κάτι που μου περιποιεί την ύψιστη τιμή και χαρά που θα μπορούσα να φανταστώ για την πορεία μου στο αγαπημένο μου κολέγιο. Στα χρόνια αυτά δημιουργήθηκε το Κολέγιο Ψυχικού, εισήχθη το IBDP στο Κολέγιο Αθηνών για να ενσωματωθεί λίγο αργότερα στο Κολέγιο Ψυχικού, ιδρύθηκε το νηπιαγωγείο μας. Παράλληλα με τα σπουδαία αυτά γεγονότα, τόσοι άνθρωποι εργάστηκαν και κοπίασαν για την πρόοδο του σχολείου των μαθητών μας, τόσοι γονείς μας εμπιστεύθηκαν τη μόρφωση των παιδιών τους και τόσοι βέβαια μαθητές, νέοι άνθρωποι, μας ζήτησαν να συμμιλεύσουμε τους χαρακτήρες τους και να καλλιεργήσουμε το πνεύμα, το ήθος και την ψυχή τους. Το κολέγιο, πάντα εδώ, ένα άριστο σχολείο, πάντα έφερνε την αποστολή του εις πέρας. Έτσι, επί σχεδόν έναν αιώνα, οι μαθητές κατεβαίνουν τα σκαλιά του Μπενακίου και οι περήφανοι γονείς τους χειροκροτούν. Οι επιτυχημένες χρονιές διαδέχονταν η μία την άλλη. Με τη χρονιά που μόλις πέρασε να είναι μια ακόμη χρονιά επιτυχιών, παράλληλα τα προβλήματα της νόσου COVID σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο site μας σύντομα θα αναρτηθούν τα σχετικά στατιστικά για τα ενιαία λύκεια και το πρόγραμμα IBDP όσον αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών μας, οι οποίοι διέπρεψαν και πάλι επιτυγχάνοντας την εισαγωγή τους στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και τώρα, τι μένει να κάνουμε? Ποια είναι η αποστολή μας? Μα προφανώς η δυσκολότερη. Η συνέχιση των επιτυχιών, της αριστείας, η παραμονή του κολεγίου στην πρωτοπορία και στην κορυφή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το κολέγιο βρισκόταν πάντα στην πρωτοπορία. Ακολουθούσε ένα εκπαιδευτικό όραμα με καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές που διαμόρφωσαν γενναίες μαθητών και υιοθετήθηκαν αργότερα από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ακόμα και από το Υπουργείο Παιδείας. Μερικές από αυτές, όχι με σειρά αξιολόγησης, είναι οι εξής. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης, το ιστορικό σπουδαστήριο, οι ελεύθερες δράσεις, οι όμιλοι, οι μαθητικές κοινότητες και η κοινωνική ζωή, η ενσωμάτωση των εργαστηρίων και των επιδείξεων στα μαθήματα φυσικών επιστημών, εργαστήρια για τα οποία διέθετε το σχολείο ολόκληρο κτίριο ή ειδικές αίθουσες αργότερα, το debate και τα forensics, η διδασκαλία μαθημάτων στα αγγλικά, η διδασκαλία των αγγλικών ως πρωτεύοντος μαθήματος, τα αθλητικά, οι παρουσιάσεις μαθητών στο θέατρο, η ανακαλυπτική μάθηση στην οποία προτρέπει ο Στέφανος Δέλτα, το πρόγραμμα Extra Curricular Activities. Ακόμη, πώς να μην αναφέρουμε το κοινωνικό πρόσωπο του κολεγίου, με την εξόρμηση, το πρόγραμμα υποτροφιών, την καλλιέργεια της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης. Εμείς, διευθύνσεις και εκπαιδευτικοί, είμαστε οι κληρονόμοι αυτής της ιστορίας και σε εμάς πέφτει ο κλήρος να τη συνεχίσουμε και να αποφασίσουμε ποιες βελτιωτικές ενέργειες πρέπει να κάνουμε, συμβαδίζοντας με την εποχή μας και τις απαιτήσεις της. Τώρα, το κολέγιο έχει εισαγάγει τα προγράμματα IB σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Με δεδομένο ότι το σχολείο μας ήταν πάντα ένας οργανισμός μάθησης, Learning Organization, με εκτεταμένο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού του, αλλά και με έντονη την κοινωνική παρουσία,
Τα προγράμματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν και να συνεχίσουν το άριστο παρελθόν του Κολεγίου, καθώς πρεσβεύουν τις ίδιες εκπαιδευτικές αντιλήψεις με αυτές των ιδρυτών του, όπως η ανακαλυπτική μάθηση, τα προγράμματα αλληλεγγύης, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας και άλλα που το Κολέγιο εφαρμόζει από το 1925 και σήμερα θεωρούνται best practices σε όλα τα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για τα παραπάνω, δηλαδή με μια λέξη για το σχολείο μας. Έχω διδαχθεί από τους δασκάλους μου. Έχω εκπαιδευτεί από όλους τους πρώην διευθυντές μου. Έχω μάθει από τους συναδέλφους μου. Έχω διαπαιδαγωγήσει μαθητές και εκείνοι εμένα. Έχω επίσης καταλάβει πολλά ως γονέας. Όλα αυτά συντείνουν σε μια ισχυρή πεποίθησή μου. Το καλό σχολείο διέπεται από πνεύμα συνεργασίας. Απαιτείται να έχει ικανούς εκπαιδευτικούς, όπως και έχει, που το αγαπούν, που έχουν ιδέες και τους δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να τις εκφράσουν, καθώς και διευθύνσεις που μπορούν να τις ακούσουν, να τις σκεφτούν και να αποφασίσουν. Δηλαδή, αν θέλουμε να το πούμε με μία λέξη, μαζί. Όλοι μαζί θα επιτύχουμε να διατηρήσουμε στην πρωτοπορία το σχολείο μας, καθώς πλησιάζει προς τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Για αυτή τη δύσκολη χρονιά που ξεκινά, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, υγεία και δύναμη.